αγαπημένες μας φίλες, αγαπητοί μας φίλοι, παιδιά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε απόψε εδώ. Με πολύ μεγάλη χαρά βλέπουμε να έχει γεμίσει αίθουσα, βλέπουμε αγαπημένα πρόσωπα, χαμόγελα, να υποδεχτούμε όλοι μαζί την καινούργια χρονιά για το σύλλογό μας για το 2024. Αξιότιμοι κύριοι Δήμαρχε, μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, αντιδήμαρχοι, κύριοι πρόεδροι και αντιπρόσωποι των Συλλόγων της Άνδρου, το Συμβούλιο του Συλλόγου Γυναικών Άνδρου, εγώ, η Ντίνα, η Μάρθα, η Λίλα, η Αγγελική και ο δάσκαλός μας του χορευτικού, κύριε Χάρη, σας καλωσορίζουμε στην κοπή της πίτας του Συλλόγου μας για το 2024 και ευχόμαστε σε όλους μια χρονιά γεμάτη υγεία, προσωπική, οικογενειακή, οικογενειακή ευτυχία. Ο Σύλλογος Γυναικών Άνδρου, δραστήριος όπως πάντα, έχει προγραμματίσει για την καινούργια χρονιά πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα. Μια μικρή αναφορά θα σας κάνω, γιατί για να πούμε για όλη τη χρονιά τι έχουμε προγραμματίσει θα σας κουράσω. Κάτι ξεχωριστό για το οποίο είμαστε πολύ περήφανες είναι η συμμετοχή μας στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ECOI με την Ομοσπονδία Συλλόγων Γυναικών Κυκλάδων, το οποίο αφορά την πολιτιστική κληρονομιά των κυκλάδων. Ένα μεγάλο εγχείρημα με πολλές δράσεις για τα επόμενα χρόνια. Αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε με την τοπική γαστρονομία. Κάτι το οποίο μας είναι γνωστό, εύκολο, να το προβάλλουμε πλέον πανευρωπαϊκά και παγκόσμια. Πώς θα το κάνουμε αυτό? Με ψηφιοποίηση, καταρχήν, των παραδοσιακών ανδριότυπων συνταγών. Τι θέλουμε από εσάς? Εδώ θέλουμε και από εσάς τη συμμετοχή σας. Σίγουρα υπάρχουν στο σπίτι πολλών παλιά τετράδια συνταγών, χειρόγραφα, με εκείνα τα ωραία καλλιγραφικά γράμματα όπως τα έγραφαν οι γιαγιάδες μας και οι προγιαγιάδες μας. Όποια έχει ένα τέτοιο τετράδιο, θα θέλαμε πάρα πολύ να μας το φέρετε. Αυτό θα φωτογραφηθεί, θα ψηφιοποιηθεί και θα ανέβει στο site το οποίο θα δημιουργηθεί για αυτό το σκοπό. Έχετε? Σίγουρα υπάρχει. Θα τα φέρετε σε μένα, συγκεντρώνω. Στο πρόγραμμα αυτό δουλεύει εθελοντικά η Ειρήνη Μητακίδου μαζί μας. Τώρα, στις 24 και 25 Φεβρουαρίου, όπως τα έχετε δει περισσότεροι, έχουμε ένα πολιτιστικό και ψυχαγωγικό Σαββατοκύριακο στην Αθήνα, όπως το συνηθίζουμε να το κάνουμε τα τελευταία χρόνια. Έχει μέσα θέατρο, κάποιο μουσείο και βραδινή διασκέδαση. Θα πάμε στο Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού. Είναι στην Πλάκα. Είναι ένα ιδιαίτερο μουσείο, το οποίο δεν είναι ένα κτίριο. Είναι μια ολόκληρη συνοικία Βρυσάκη στην Πλάκα. Είναι πίσω από το σιδηροδρομικό σταθμό στο Μοναστηράκι. Και εκεί διατηρήθηκαν κάποια σπίτια τα οποία γλίτωσαν από τον Αγίου Πολυκατοικίες. Λοιπόν, αυτά είναι σπίτια της Οθωμανικής περιόδου. Περιόδου δηλαδή που ήταν ο Όθωνας εδώ βασιλιάς. Έχουν ανακαινιστεί, έχουν αναμορφωθεί και περιλαμβάνουν μέσα τις φορεσιές της εποχής εκείνης, την κασκεύη, τον τρόπο που διασκέδαζαν, τον τρόπο που έκαναν συγκεντρώσεις, γενικά αναφέρεται στη ζωή των ανθρώπων της εποχής εκείνης και δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη γυναίκα, τι έκαναν οι γυναίκες εκείνη την εποχή, πώς δούλευαν, τι χρησιμοποιούσαν, τι εργαλεία, πώς διασκέδαζαν, ναι, πώς μαγείρευαν, όλα αυτά. 24 και 25 Φεβρουαρίου. Και πάλι περιμένουμε τη συμμετοχή σας και γι' αυτό. Μετά πάμε, 8 Μαρτίου, η μέρα της γυναίκας. Προγραμματίζουμε μια εφημερίδα για το FZ. Τι περιλαμβάνει αυτό, πώς το έχουμε σκεφτεί. Είμαστε ακόμα στην δημιουργία του. Να βάλουμε μέσα σε αυτή την εφημερίδα ομιλίες για την ψυχική μας υγεία, της γυναίκας, για τη διατροφή, για την άσκηση.
για την ομορφιά. Όλα αυτά τα πράγματα τα οποία μας χαρίζουν ισορροπία στη ζωή μας. Μετά θα ακολουθήσει και το βλέπει που κάνουμε κάθε χρόνο την ημέρα της γυναίκας. Παρασκευή 8 Μαρτίου, φέτος πέφτει Παρασκευή. Και ακολουθεί το καρναβάλι. Εδώ έχουμε προγραμματίσει μια γιορτή για τα παιδιά, μια διαφορετική γιορτή, όχι τα πάρτι που συνήθως κάνουμε. Είναι μια γιορτή της παράδοσης, όπου θα αναθεώσουμε παραδοσιακά έθιμα και δρόμενα από όλη την Ελλάδα, τα οποία θα τα παρουσιάσουν τα παιδιά. Θα γίνει μια ωραία γιορτή όπου τα παιδιά θα αναθεώσουν όλα αυτά τα έθιμα, τα παραδοσιακά, τα αποκριάτικα από όλη την Ελλάδα. Στη συνέχεια, στο καρναβάλι, όπως πέρσι, αποφασίσαμε να κάνουμε ένα μεγάλο πάγο με κεράσματα. Πέρσι είχαμε θέμα το λεμόνι και είχαμε κεράσματα γύρω από το λεμόνι. Φέτος δεν έχουμε, ακόμα δεν έχουμε αποφασίσει τι θέμα θα έχουμε, όμως θα κάνουμε το ίδιο πράγμα. Θα κεράσουμε όσους περνάνε, με πολύ κέφι, με ωραίο ντύσιμο. Δεν ξέρω τι θα έχουμε. Ιδέες. Και θα συμμετέχουμε σε αυτόν τον τρόπο. Και επίσης τα παιδιά μας θα κάνουν και το γαϊτανάκι, το παραδοσιακό γαϊτανάκι. Είναι πολλές οι προσκλήσεις για συμμετοχή σε φεστιβάλ παραδοσιακών χωρών σε όλη την Ελλάδα. Μας έχουν έρθει από παντού. Από Καρδίτσα, Τρίκαλα, Σκύρο, Σκιάθο, Λιτόχωρο, Γαργαλιάνους, Σύρο, Καβάλα. Σίγουρα δεν μπορούμε να πάμε σε όλα, όμως θα πάμε σε ένα μερίο οπωσδήποτε να αντιπροσωπεύσουμε όπως κάθε χρόνο το νησί μας σε φεστιβάλ ανά την Ελλάδα. Και φυσικά έχουμε ξεκινήσει επαφές για το μεγάλο καλοκαιρινό μας φεστιβάλ παραδοσιακών χωρών στο Ανοιχτό Θέατρο στις αρχές Ιουνίου. Επειδή το ενδιαφέρον είναι πολύ μεγάλο, αποχορευτικά από όλη την Ελλάδα, θα συζητήσουμε με το Δήμο και με το Επαρχείο και θέλουμε εδώ τη συνδρομή τους να γίνει ένα πανελλήνιο φεστιβάλ παραδοσιακών χωρών, το οποίο θα έχει πανελλήνια εμβέλεια και θα γίνει γνωστό σε όλη την Ελλάδα. Αυτά μέχρι τον Ιούνιο. Δεν σας κουράει πάλι. Μετά έχουμε άλλο. Καλησπέρα, χρόνια πολλά και πάλι σε όλους, με υγεία. Συγχαρητήρια για την ώρα της εκπλήρωσης. Ευχαριστώ για τις καταγγελίες και την τάση που θα πάει ζωντανό το νησί μας. Καλησπέρα σε όλους. Είναι μεγάλη χαρά που βρίσκομαι απόψε εδώ, ανάμεσα σε φίλες, καλές φίλες, φίλους, πρόεδρε και αγαπητά μέλη του Διοικητικού Δημοσίου του Συλλόγου Γυναικών, αγαπητοί μου συνεργάτες στο Δήμο, αντιδήμαρχοι και δημοτικοί σύμβουλοι, αγαπητέ Βαγγέλη και Μάκη, που πάντα με ανθρωπιά στηρίζετε τις ωραίες εκδηλώσεις στο νησί και τις προβάλλετε, πολλά συγχαρητήρια σας αξίζουν. Θα ήθελα να πω ότι ο Σύλλογος Γυναικών, όπως ξέρουμε όλοι, που επί 40 χρόνια υπάρχει στο νησί μας, δραστηριοποιείται, έχει συμβάλει τα μέγιστα στην πολιτιστική και στην πολιτιστική μας κληρονομιά. Πολιτιστική μας κληρονομιά. Θα ήθελα επίσης να πω ότι το σύλλογο αυτό θα θέλαμε κάποια στιγμή να τον δούμε με άπειρα παιδιά πάλι να μαθαίνουν τους χορούς και να μας αντιπροσωπεύουν σε όλη την Ελλάδα. Γιατί πραγματικά ο σύλλογος μας εκπροσωπεί σε όλη την Ελλάδα και μας κάνει γνωστούς, γνωστό σαν νησί παντού για την κληρονομιά μας, για τους χορούς μας, παραδοσιακούς και όλα. Εύχομαι στον Πρόεδρο και στα μέλη καταρχάς συγχαρητήρια για την εκλογή σας. Υπάρχουν και νέα μέλη στο Σύλλογο και αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Νέα μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο. Εύχομαι καλή δύναμη, κουράγιο, ότι θα είμαστε δίπλα να συνεχίζουμε την ίδια επιμονή να κάνουν τις δράσεις αυτές οι πολύ ωραίες που κάνουν κάθε χρόνο. Ο Δήμος θα είναι δίπλα, η Έπαρχος θα είναι δίπλα και θεωρώ ότι όλα θα πάνε καλά στο νησί μας. Να είστε όλοι καλά, εύχομαι καλή χρονιά, υγεία, αγάπη, ευημερία και ό,τι επιθυμείτε
Ο καθένας θα το έχετε. Να είστε καλά. Γιορτάζουμε σήμερα τα 30 χρόνια του χορευτικού μας. Θα κάνουμε μία προβολή. Θα σας προβάλλουμε ένα πολύ όμορφο βίντεο και θα κάνουμε απονομές στις κοπέλες που ήταν από την πρώτη στιγμή μαζί μας και συνεχίζουν μέχρι σήμερα οι περισσότερες. Στη συνέχεια, στα χορευτικά τμήματα του συλλόγου μας θα σας παρουσιάσουν παραδοσιακούς χορούς και ο Νίκος Ντόλιας με την νεαρική ορχήστρα του θα μας διασκεδάσουν με παραδοσιακή μουσική. Τα μάτια, τα μέσα μοναχιά μου.